Μια παλιά μανία των βιντεοπαιχνιδιών ξετρελαίνει και πάλι μικρούς και μεγάλους. Τα Pokémon, που στα Ιαπωνικά σημαίνει τέρατα τσέπης, πρωτολανσαρίστηκαν το 1995 ως παιχνίδια για την φορητή κονσόλα Game Boy. Τα ηλεκτρονικά τερατάκια αλλά και όλα τα προϊόντα που συνδέονται με αυτά έχουν φέρει στα ταμεία της Nintendo τα μεγαλύτερα κέρδη, με τον Super Mario να ακολουθεί. Έχει πλάκα, είναι ένα εύκολο παιχνίδι που μπορεί να το παίξει ο καθένας ακόμα και αν δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή του Pokémon. Παίζεται παντού. Πολλοί φίλοι μου δεν είχαν παίξει Pokémon ποτέ και τώρα έχουν κολλήσει. Τους έκανα εγώ και κόλλησαν. Η νέα εφαρμογή για smartphones οδήγησε τη μετοχή του γίγαντα των βιντεοπαιχνιδιών σε άνοδο 56,65% στο χρηματιστήριο του Τόκιο. Οι μανιώδεις παίκτες επιδίδονται στο κυνήγι των τεράτων όπου κι αν βρίσκονται. Ο όγκος των συναλλαγών από την προηγούμενη εβδομάδα ξεπέρασε τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε όλες τις περιοχές όπου λανσαρίστηκε η εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, έρχεται πρώτη σε κατεβάσματα.